Αυτός που φέρεται έξυπνα, δείτε το, είναι ο Μάκης Βορύδης. Έξυπνα. Γιατί ξέρει που μέχρι που τώρα, φτάνει. Τώρα μα τρολάρει τώρα. Άστο, σε προστατεύω. Άκουσε το, σε παρακαλώ. Σε προστατεύω δεν ξέρω τώρα. Τι έχεις με το Βορύδη εσύ. Εγώ δεν εγώ έχω ξέρω, τίποτα. Εγώ ξέρω την ευφυΐα έχω του βίντεο, ανδρός. Έχω βίντεο. Παρακολουθώ. Αυτός άλλο σου λέω αύριο. Αν έπρεπε να πάει ο Κικίλιας άλλο σου ανικανότητα, ο κύριος Βορύδης έπρεπε να έχει πάει από χτες. Δεν μιλάω για αυτό εγώ. Εγώ δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για τον πολιτικό του λόγο. Θέλει να το δούμε. Για τα κουνήματα που κάνει στην παρακαλώ, ένας χασκογελάει. Άλλο ένας το χασκογελάει. Ένα, άλλο όχι, το άλλο, άλλο το ένα. Πάμε, έτσι. Πάμε να το να στο δείξω, στο αφιερώνω. Τα πάμε να δούμε. Δίμη, πάμε να δούμε Μάκη Βορύδη στη Ζαχάρο, λοιπόν. Πάμε. Είναι δημόσια εικόνα κυβέρνησης. Εγώ δεν λέω υπουργού μόνο. Είναι δημόσια εικόνα κυβέρνησης αυτή, κύριε Σπινό. Να το ολοκληρώσω. Εγώ, ναι, εγώ, και μιλώ, αυτού. Εγώ μιλώ για τον πολιτικό λόγο, όχι την πολιτική συμπεριφορά. Η σύζυγός του, ως πανέξυπνη, η κυρία είναι σύζυγός του. Πήρε χαμπάρι ότι κάποιος τους γράφει και απομακρύθηκε. Ναι. Εκείνος, ως γάτος, για να μην δείξει ότι φοβήθηκε και να αρχίζει να τρέχει, παρέμεινε όρθιος. Όχι. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να τον οδηγήσει σε παρέτηση χτες. Εγώ δεν μιλώ για τη συμπεριφορά του, μιλώ για τον πολιτικό του λόγο. Όταν απευθύνεται στο Βελόπουλο, ξέρει τι θα πει, μέχρι πού θα πει και τι θα πει. Γιατί τα αρχεία ήχου και εικόνας καταγράφονται και διαγράφονται μετά από 50 χρόνια. Τα ξέρει αυτά ο Μάκης Βορύδης και είναι προσεκτικός. Επί αυτού μίλησα. Όχι επί αυτή τη συμπεριφορά όταν καίγεται η Ρόδος. Αυτός να μου φοράει ένα στενό μπλουζάκι και να μου το κάνει και έτσι για να μην φανεί ότι εξέχουν τα κιλάκια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πήγε και στη Ζαχάρο. Μια Ζαχάρο που είχε κατακαεί. Και εξαιτίας αυτού του καψίματος, ο δήμαρχος της Χρονόπουλος φυλακίστηκε. Αλλά επειδή τώρα έχει προβλήματα σοβαρά, ας μην επεκταθώ επί αυτού. Έπρεπε να έχει φύγει. Από χτες το βράδυ. Μόλις αυτό το βίντεο βγήκε άρα, στη δημοσιότητα. Είναι πολιτική συμπεριφορά απαράδεκτη, Στέφανε Χίο. Απ' τη μία βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να χαμογελάει πηγαίνοντας εκεί στο συντονιστικό και στο κέντρο των πτυτικών μέσων. Απ' την άλλη ο υπουργός επικρατείας χαμογελάει.